Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ και τα παιδιά που σε συνόδευσαν. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς είσαι? Να είμαστε πάλι. Εδώ. Εδώ. Συμπαρουσιάζουμε πάλι. Άλλη μια εβδομάδα έχουμε. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Τρέμω. Τρέμεις? Για να δούμε. Τρέμουν και εδώ οι κριτές μας μετά την ερμηνεία σου. Γιάννη. Γιώργο, θα σου το πω ακόμα μια φορά. Ό,τι και να πεις, εσένα το κακό σου είναι το μέτριο. Δηλαδή από το μέτριο και πάνω. Είσαι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Εδώ τώρα σε αυτό το τραγούδι επίσης το είπες καλά. Αλλά τι μου έλειπε από αυτό? Το πάθος, το τσαλάκωσε και λίγο την εικόνα σου. Αυτό μου έλειπε από την ερμηνεία αυτή. Τώρα ίσως επειδή το έχω με τη φωνή του μεγάλου και άμυνιστου Μητροπάνου. Και εντάξει, τι να σου πω τώρα, μπορεί να είμαι και επηρεασμένος από αυτό. Επίσης, έδινες βάση στη ρυθμική αγωγή περισσότερο από ό,τι στα λόγια. Διότι όταν μου κάνεις τούμπα και αυτό, πάει να πει ότι δίνεις περισσότερο βάση στο ρυθμό. Όχι ότι δεν πρέπει να δώσουμε, προς Θεού, έτσι. Ναι, εγώ θα ήθελα όμως να μου δώσεις λίγο στα λόγια. Να με πάρεις μαζί σου. Εκεί είδα μια μικρή αμοιχία, αν θες, της ερμηνείας σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Κέτι, γεια σου. Γεια σας. Εμένα με πήρες μαζί σου. Πραγματικά σου ταιριάζουν τόσο πολύ τα μεγάλα τραγούδια και σου έχει δοθεί ευκαιρία εδώ και έχεις πει πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα τραγούδια. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Θάνατου Μικρούτσικου. Μπήκες μέσα στο στίχο. Βέβαια, έχει δίκιο αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι κάποια στιγμή φοβήθηκες μήπως φύγεις από το ρυθμό και άρχισες να μετράς και έτσι έχασες το συνέστημα. Όμως, σε γενικές γραμμές, ήσουν εξαιρετικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπαμε μπράβο σου, το, μέτριο, το κακό του Γιώργη το είναι το μέτριο. Ναι, είναι καταπληκτικός, λέει τα πάντα, δηλαδή μπράβο σου. Μπράβο. Έχει ευχαριστώ πει μεγάλα τραγούδια και σε ξένες γλώσσες. Έχει όχι μόνο στα ελληνικά, να το πούμε και αυτό, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Κέτι. Γιώργο. Γιώργο μου. Είσαι... Είναι... Είσαι, δε. Έχουμε άλλη και αλκαίο. Θέλω ανάλυση. Α, τι θες να πω. Για τον άλλη και αλκαίο το ποιητή, το σπουδαίο. Δεν σε βρίσκω απροετοιμαστό. Καθόλου. Κάτσε, Φίβο, γιατί εσύ θα πεις τώρα κάτι. Να αφήσω και κάτι. Σου χρωστάω και μια ιστορία. Μην λες ότι κλέβω την παράσταση συνέχεια. Δεν χρειάζεται. λοιπόν. Το τραγούδι αυτό από ένα σπουδαίο δίσκο του αιώνα του, την Παράγκα. Έναν δίσκο ο οποίος σφράγισε τη δεκαετία του 90. Οκ. Okay. Από τον ποιητή Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο. Λοιπόν, Γιώργο μου, θεωρώ ότι είσαι ένας καμικάζι αυτοκτονίας. Δηλαδή, σου δίνουν αποστολές αυτοκτονίας. Ζωσμένος με βόμβες, που είναι από ο Μητροπάνος, έγινε... ο Αλκαίος, όλα αυτά είναι βόμβες πάνω σου. Και τελικά κατάφερες να μην εκραγούν πάνω σου. Και να καταφέρεις από καμικάζι αυτοκτονίες να γίνεις ένας καμικάζι ερμηνείας. Τι ωραία! Τι ωραία! Ωραία, το έστριψες τελευταία στιγμή. Μια χαρά! Θεωρώ ότι είσαι μια σπουδαία φωνή που έχουμε στο House of Fame. Είμαστε χαρούμενοι που σε ακούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορείς και μας προσφέρεις αυτές τις ωραίες ερμηνείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία λόγια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Φίβο. Εγώ θα μείνω περισσότερο πάνω σε αυτά που είπε ο Γιάννης και η Κέτη. Μένα μου έλειπε λίγο η ερμηνεία, αλλά βέβαια είμαι επηρεασμένος από τη φωνή του μεγάλου Μητροπάνου, αλλά δεν μπορείς να μην είσαι επηρεασμένος σε τέτοιο ειδικά τραγούδι. Σίγουρα, σήμερα είχα και δύο τέτοιες αποστολές, δηλαδή Βοσκόπουλος, Μητροπάνος... Τι να κάνω κι εγώ, ο Δόγιος στο Μούσουλα. Σωστό, ναι, έχεις δίκιο. Σούπα, Mission Impossible, Tom Cruise, λοιπόν. Εγώ πιστεύω όμως το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σου ταιριάζει τόσο πολύ στο στυλ της φωνής σου. Δηλαδή ήθελε αυτή την πιο, έτσι πώς το λέμε λαϊκά, ήθελε πιο μπουρί, ρε παιδί μου που λέμε το μπουρί της σόμπας, έτσι πιο γεμάτη φωνή, επιβλητική όπως ήταν το αείμνηστου. Ενώ εσύ έχεις πιο τενορέ φωνή, είσαι πιο τενόρος, πιο λεπτή φωνή. Πολύ καλή φωνή και η δικιά σου, απλώς το συγκεκριμένο τραγούδι ήθελε μια πιο γεμάτη φωνή. Αυτό δηλαδή, δεν είναι του στυλ που θα τέριαζε στη φωνή σου. Εγώ εκεί θα το...
θα το αφήσω. Μου, μπορώ παρακαλώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν αυτό το τραγούδι, ας πούμε, το είχε πει ο Γιώργος Νταλάρας, θα το έλεγες αυτό? Είσαι τόσο πολύ επηρεασμένος από τη φωνή του Μητροπάνου που είναι μπουρή. Ναι, ο Μητροπάνος έχει και το ιδιαίτερο τις στενούτες, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Τη σηκώνει, ρε παιδί μου, τη κάνει ένα bend, ξέρεις, σαν να πάει να τη στονάρει λίγο επίτηδες. Είναι ένα μαγικό, ναι, πράγμα το οποίο κάνει, που το έχει, ναι, ακριβώς. Και το ερμηνεύει. Τώρα μιλάς για έναν άλλον ασύλληπτο ερμηνευτή. Νομίζω ότι ο Νταλάρας θα το έκανε δικό του, θα έβρισκε τον τρόπο να το κάνει να ακουστεί. Απλά θέλω να πω ότι εξίσου συγκλονιστικό. Δεν μιλάς όμως για τον Νταλάρα, μιλάς για τον Γιώργο. Όχι, όχι, συγκρίνουμε τη χρειά φωνής, ότι συγκρίνοντας τον με τον Μητροπάνο, λες ότι θα τέριαζε αν ήταν μια φωνή μπουρή. Ναι, αλλά τώρα εσύ πήγες και βρήκες τώρα ένα παράδειγμα που έχει, ναι, μεν διαφορετική φωνή από τον Μητροπάνο, αλλά είναι συγκλονιστικός ερμηνευτής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έβρισκε ο Νταλάρας τον τρόπο να το κάνει να ακούγεται. Εκεί, ας πούμε, θα του λέγες το ίδιο, ότι ήθελε μια φωνή μπουρή. Στον Νταλάρα όχι, γιατί θα είχε βρει τον τρόπο να με αποστομώσει. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Φιβό, γιατί η βαρύτητα του κειμένου θέλει μια πιο βαριά, ναι, ναι, φωνή, ναι, και συμφωνώ και με την κυρία αξιοπρεπέστατος. Εσύ ήσουν αξιοπρεπέστατος. Πάρα πολύ καλός, δεν το συζητάμε, πάρα πολύ καλός. Εγώ πάρα θεωρώ καλός ότι έδωσες περισσότερο βάση όμως στη ρυθμική αγωγή του κομματιού από ότι στην έννοια του λόγου. Αυτό μόνο αυτό. Αυτό, εντάξει, έχουν απαιτήσει από σένα. Μην ξεχνάς εξάλλου τι τραγούδια έχεις τραγουδήσει. Για πάμε λίγο στον κύριο Μεταξόπουλο. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την ερμηνεία. Να πούμε ότι ο Γιώργος μας έχει βγάλει όλους σας προπρόσωπους. Είναι ο μόνος που πραγματικά έχει πει τραγούδια που δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να το πει. Είναι ο μόνος που πραγματικά είπε μεγάλα τραγούδια και πραγματικά στάθηκε όρθιος. Γιατί σε άλλη περίπτωση θα είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Καταρχάς, να πω να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας που ήταν εδώ όλο αυτό το καιρό και το διάστημα. Εύχομαι ολόψυχα να είσαι και εσείς τα παιδιά που θα περάσουν τελικό. Μιλάω ανοιχτά πια, γιατί θέλω αυτοί που αξίζουν πάντοτε να παίρνουν αυτό που τους ανήκει. Αγόρι μου, ήσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Και εμάς μας διόρθωσες πολλές φορές και εμένα προσωπικά, με τον τρόπο σου, όχι με διόρθωσες, αλλά από αυτά που έλεγες, μάθαινα κι εγώ ίδιος. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα δάσκαλο σε εισαγωγικά να μαθαίνει από το μαθητή του. Τι ωραία λόγια από τον διευθυντή σου. Είναι χαρά μου από ένα τέτοιον άνθρωπο να ακούω αυτά τα λόγια. Δεν έχω να πω κάτι. Και για να το ελαφρύνω, θα απευθυνθώ στο φίλο μου το Φίβο και να του πω ότι έπρεπε σήμερα να στείλουμε ένα χρόνια πολλά και στο Λένιν Γκράβιτς. Το οποίο το ξεχάσαμε. Από το Ελένη Γκράβιτς. Βέβαια. Στον Ελένη Γκράβιτς. Στον Ελένη. Προσπαθώ να πιάσω το χιούμορ του, αλλά είναι πολύ μπροστά. Όχι, ο Φίβος είναι, δεν πιάνεται. Πάμε σε εσάς τώρα. Εάν θέλετε ο Γιώργος να περάσει στον τελικό, αυτοί είναι οι αριθμοί στους οποίους μπορείτε να τον ψηφίζετε. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στους αριθμούς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Οι γραμμές θα κλείσουν στο τέλος της βραδιάς. Γιώργος, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.